Αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτό το βίντεο θέλω να σας πω λίγα πράγματα για τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο και για το πόσο πολύ δυστυχώς κάποιοι παρερμηνεύουν τους λόγους του άλλη καλοπροαίρετα, άλλη κακοπροαίρετα. Εγώ παρακαλώ πολύ όλους να σταματήσουν να διαστρεβλώνουν τους λόγους του Γέροντα Πορφυρίου διότι δεν έχουν εξετάσει με ακρίβεια τα όσα είχε πει για το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο τον κατηγορούν. Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδών άνθρωποι, χωρίζονται μάλλον σε δύο κατηγορίες όταν μιλάνε για τον Γέροντα Πορφύριο και για το συγκεκριμένο θέμα. Απ' τη μία πλευρά έχουμε τους χλιαρούς οι οποίοι λένε έτσι αόριστα ότι ο Γέροντας Πορφύριος είπε ότι αν έχουμε το Χριστό μέσα μας ας έχουμε όσα θέλουμε σφραγίσματα, δεν μας πειράζει τίποτα. Αυτό βέβαια το κάνουν όλοι αυτοί για να δικαιολογήσουν την απραξία τους, για να δικαιολογήσουν το φόβο τους, για να δικαιολογήσουν το ότι δεν θέλουν να αγωνιστούν ενάντια στην κάρτα του πολίτη, ενάντια στο σφράγισμα. Και βάζουν μπροστά ότι και καλά το είπε αυτό ο Γέροντας Πορφύριος. Ενώ ο Γέροντας Πορφύριος δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τους κακοπροαίρετους οι οποίοι θέλουν να βάλουν τον Γέροντα Πορφύριο, παίρνουν αυτή τη φράση που ακούνε από τους χλιαρούς και χωρίς να την έχουν ερευνήσει, χωρίς να έχουν δει τι ακριβώς λέει ο Γέροντας Πορφύριος ή ακόμα και αν έχουν δει, δεν έχουν κατανοήσει τι λέει, δεν έχουν προσέξει τι ακριβώς λέει. Και έχουμε λοιπόν αυτούς τους κακοπροαίρετους οι οποίοι τι λένε, ότι ο Γέροντας Πορφύριος σας λέει να μην πάρετε το χάραγμα. Τι Άγιος λοιπόν είναι ο Γέροντας Πορφύριος που λέει να πάρετε το χάραγμα και ας έχετε μέσα σας τον Χριστό, πάρτε το χάραγμα. Άρα δεν είναι Άγιος. Λοιπόν, και οι δύο πλευρές έχουν πέσει σε τρομερό σφάλμα, σε τρομερό σφάλμα, και δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο δεν τιμούν τη μνήμη του Γέροντα Πορφυρίου. Θα δούμε τώρα το κείμενο στο οποίο αναφέρεται ο Γέροντας Πορφύριος στο χάραγμα και πολλοί και από τη μία πλευρά και από την άλλη το έχουν παρερμηνεύσει και έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι ο Γέροντας Πορφύριος είπε πάρτε το χάραγμα αρκεί να έχετε μέσα στο Χριστό και δεν μας ενδιαφέρει. Άμα έχουμε μέσα μας τον Χριστό δεν μας πειράζει όσα σφραγίσματα και να έχουμε. Έτσι αόριστα. Λοιπόν, και το χρησιμοποιούν και οι δύο πλευρές, και οι κακοπροαίρετοι που θέλουν για δικούς τους λόγους να χτυπήσουν το πρόσωπο του Γέροντα Πορφυρίου και οι άλλοι που για δικούς τους λόγους, επειδή δεν θέλουν να αγωνιστούν εντάντια στο χάραγμα και επειδή φοβούνται να ορθώσουν το ανάστημά τους στην Ιερά Σύνοδο και σε αρχιερείς, έτσι, τι κάνουν, λένε ότι ο Γέροντας Πορφύριος είπε να πάρουμε το χάραγμα και δεν υπάρχει πρόβλημα αν έχουμε μέσα μας τον Χριστό. Πρέπει να σταματήσουν λοιπόν και οι δύο άμεσα. Και τώρα θα σας διαβάσω ακριβώς αυτό που είχε πει ο Γέροντας Πορφύριος. Λοιπόν, λέει, εάν ερχόταν τώρα
Ο ίδιος ο Αντίχριστος με μία συσκευή με ακτίνες λέιζερ και με σφράγιζε με το 666 με το ζόρι, εγώ δεν θα στεναχωριόμουν. Θα μου πεις γέροντα, μα δεν είναι το σημείο του Αντιχρίστου. Ναι, αλλά και 1666 να μου έγραφε πάνω μου με τις ακτίνες λέιζερ, ανεξίτηλα, εγώ δεν θα στεναχωριόμουν. Καταλάβατε λοιπόν? Και για όσους δεν κατάλαβαν, να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Σε αυτή τη φράση του εδώ πέρα, ο γέροντας Πορφύριος μας λέει τι? Δεν είπε ο γέροντας Πορφύριος σε αυτή τη φράση, μόλις αν έρθει το χάραγμα εγώ θα πάω να το πάρω και δεν με πειράζει γιατί έχω μέσα μου τον Χριστό. Θα πάω να πάρω δηλαδή το χάραγμα, δεν με πειράζει, έχω μέσα μου τον Χριστό. Δεν είπε αυτό. Απευθύνομαι και στις δύο πλευρές. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε όμως το αντίθετο. Ότι εγώ δεν θα πάω να το πάρω το χάραγμα, και αν έρθει εδώ πέρα ο Αντίχριστος να με σφραγίσει με το ζόρι, με το ζόρι, προσέξτε αυτό που λέει, με το ζόρι, αν πήγαινε δηλαδή εκεί που ήταν ο γέροντας Πορφύριος να τον σφραγίσει ο Αντίχριστος με το ζόρι, δηλαδή να αντιστεκόταν ο γέροντας Πορφύριος, να μην ήθελε να το βάλουν το χάραγμα, να αντιστεκόταν και να το βάζω ο Αντίχριστος με το ζόρι. Λοιπόν, λέει, δεν θα στεναχωριόμουν. Βλέπετε τη διαφορά? Είναι τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Διότι ο γέροντας Πορφύριος ουσιαστικά μας λέει, μην πάτε παιδιά μου να πάρετε το σφράγισμα. Εσείς να προσπαθείτε να έχετε μέσα σας το Χριστό, έτσι, για να σας φωτίσει εκείνη την ώρα, να αντιληφθείτε τον Αντίχριστο, να αντιληφθείτε το χάραγμα, να μην πάτε να το πάρετε, και αν ακόμα σας κυνηγήσουν, σας πιάσουν και σας βάλουν το χάραγμα με το ζόρι πάνω σας, να μην στεναχωριέστε, διότι αυτό το χάραγμα δεν ισχύει. Δεν θα είναι αυτό χάραγμα για εσάς. Το καταλάβατε? Διότι ο Αντίχριστος δεν θέλει να το βάλουμε εμείς με το ζόρι, να έρθει να μας το βάλει με το ζόρι. Θέλει εμείς να πάμε να το πάρουμε. Θέλει εμείς να το αποδεχθούμε, να κάνουμε συγκατάθεση και να πάμε να πάρουμε το χάραγμα. Το καταλαβαίνετε τη μεγάλη διαφορά? Θα μαζέψει ο Αντίχριστος τα τρόφιμα, θα μαζέψει τα λεφτά, θα μαζέψει τα πάντα και θα πει, θέλετε να φάτε, θέλετε να έχετε φάρμακα, θέλετε να έχετε νοσοκομεία, θέλετε να έχετε τις ανέσεις ας πούμε και τις πολυτέλειες που είχατε, ελάτε να πάρετε το σφράγισμα στο χέρι ή στο μέτωπο. Αν εσείς κάνετε συγκατάθεση και πάτε, πήρατε το χάραγμα. Αν δεν πάτε να το πάρετε και έρθουνε και με το ζόρι σας βάλουν το χάραγμα οι υπηρέτες του Αντιχρίστου, έτσι, στο σπίτι σας, στο χώρο σας, στο δρόμο σας πιάσουνε και σας πάνε κάπου να σας βάλουν το χάραγμα με το ζόρι, ενώ εσείς αντιστέκεστε και δεν θέλετε και αγωνίζεστε και αντιστέκεστε εκείνη την ώρα, αυτό το χάραγμα δεν πιάνει. Δεν είναι χάραγμα αυτό. Καταλάβατε? Αυτό εννοούσε ο γέροντας Πορφύριος. Και το λέει ξεκάθαρα. Και να σταματήσουν και οι δύο πλευρές. Και μας προτρέπει ο γέροντας Πορφύριος και για κάτι άλλο. Τον ρωτήσανε, γέροντα, αν έρθει στις μέρες μας ο Αντίχριστος, θα μας δώσει δύναμη ο Θεός να αντέξουμε στα μαρτύρια? Και η απάντησή του ήταν, αν εξομολογούμαστε, θα μας δώσει τη δύναμη αυτή. Τόσο πολύ πίστευε στο μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως. Άρα γιατί μας προτρέπει ο γέροντας Πορφύριος? Μας λέει να είστε κοντά στον Χριστό, να εξομολογήστε συνεχώς όσο μπορείτε περισσότερο, για να μας δώσει ο Θεός τη δύναμη να αντέξουμε στα μαρτύρια, να αντέξουμε, να μας φωτίσει, να μας δώσει δύναμη να μην πάμε να πάρουμε το χάραγμα. Ο γέροντας Πορφύριος λοιπόν μας προτρέπει να είστε κοντά στον Χριστό,
βάλτε μέσα σας τον Χριστό. Βγάλτε τα πάθη και τις αμαρτίες έξω και βάλτε μέσα σας τον Χριστό. Να εξομολογήσετε συνεχώς και έτσι θα μας δώσει ο Θεός τη δύναμη να αντισταθούμε στο χάραγμα και να μην πάμε να το πάρουμε, αλλά να ομολογήσουμε έτσι την πίστη μας, να ομολογήσουμε τον Χριστό. Και αν ακόμα λέει σας πιάσουν και σας έρθουν να σας βάλουν με το ζόρι το χάραγμα, να μην στεναχωριέστε, γιατί έτσι δεν πιάνει το χάραγμα. Το καταλάβατε? Αυτή είναι η έννοια των λόγων και απευθύνομαι και σε αυτούς οι οποίοι βάζουν το Γιώργο Πορφύριο μπροστά για να δείξουν τη δική τους αδυναμία, για να κρύψουν τη δική τους αδυναμία, ότι δεν χρειάζεται να αγωνιζόμαστε για το χάραγμα, δεν μας πειράζει αρκεί να έχουμε μέσα μας τον Χριστό. Θα πάμε να πάρουμε το χάραγμα και οποιαδήποτε κάρτα και δεν μας πειράζει αρκεί να έχουμε μέσα μας τον Χριστό. Αλλά και ενάντια σε αυτούς είμαι, οι οποίοι κατηγορούν τον Γιώργο Πορφύριο ότι και καλά δεν είναι Άγιος επειδή προτρέπει τους πιστούς να πάνε να πάρουν το χάραγμα αρκεί να έχουν μέσα τους τον Χριστό. Να σταματήσουν και οι δύο. Σας λέω, υπάρχουν καλοπροαίρετοι, υπάρχουν και κακοπροαίρετοι που τα λέγουν αυτά. Σταματήστε όλοι να θειασύρετε τον Γέροντα Πορφύριο. Τα λόγια του είναι αυτά. Όταν έχουμε μέσα μας τον Χριστό, μπορεί να έρθει ο Αντίχριστος. Μπορεί να μπει καμιά άλλη αντίθετη ύπαρξη μέσα στην ψυχή μας. Γι' αυτό λέει σήμερα, παιδί μου, δεν έχουμε τον Χριστό μέσα μας και γι' αυτό ανησυχούμε για τον Αντίχριστο. Όταν βάλουμε τον Χριστό μέσα μας, τα πάντα γίνονται παράδεισος. Οπότε, αυτό είναι αλήθεια. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού να βγάλουμε τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, να πηγαίνουμε όσο μπορούμε πιο συχνά για εξομολόγηση, να προσευχόμαστε για να μπει μέσα μας ο Χριστός και να μας δώσει έτσι τη δύναμη να αρνηθούμε το χάραγμα, να αρνηθούμε τον Αντίχριστο και να ομολογήσουμε τον Χριστό. Ας προσέχουμε λοιπόν και ας ερευνάμε όσο μπορούμε με περισσότερη προσοχή όλα αυτά τα πνευματικά θέματα για να μην οδηγούμαστε σε λάθη. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Ο Θεός μαζί μας. Να είστε καλά.